Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, «Η Σταχωμαζόχτρα», Χριστούγεννα του 1870 τόσο. Άφωνη έμεινε η γειτόνισσα της θιάς Αχτίτσας το Ζερμπινιό, όταν την είδε να φοράει καινούργια μαντίλα και τα δυο της εγγονάκια, τον γέρο και την πατρόνα, με καθαρά πουκάμισα και καινούργια παπούτσια. Και αυτό γιατί η θιά Αχτίτσα είχε του κόσμου τα βάσανα. Η πρίκα της κόρης της είχε βγει στο σφυρί για να ξεπληρωθούν τα χρέη του ακαμάτη του γαμπρού της. Είχε απομείνει χείρα και μεγάλωνε μοναχή της τα δυο ορφανά, κάνοντας όποια δουλειά έβρισκε. Κίνη και μοναχή της, μαύρη ήταν η μοίρα της. Τους λυπόταν το Ζερμπινιό, μα τι να κάνει που κι αυτή ζούσε μέσα στη φτώχεια. Τυχερός ο Μπαρμπαμιχαλιός, ο άντρας της, που φύγε νωρίς από τη ζωή πριν προλάβει να δει τη συμφορά της φαμελιάς του. Θεός χωρέστον. Ως και τα δυο τους παλικάρια, ο Γιώργης και ο Βασίλης, πνίγηκαν τον χειμώνα του 1860 τόσο, όταν το καΐκι που δούλευαν χάθηκε σύψυχο. Τέτοια ζωή δεν την εύχεται κανείς ούτε στον εχθρό του. Ένας γιος της απόμεινε, μα κι αυτός χάθηκε στην ξενιτιά στην Αμερική και έριξε μαύρη πέτρα πίσω του. Κανείς δεν ήξερε που βρίσκεται. Κάποιοι έλεγαν πως παντρεύτηκε στα ξένα μια ξελογιάστρα. Μα τι να πει η θιά Αχτίτσα, να βαρυγκομίσει για το παιδί της το ίδιο της το αίμα. Η δύστυχη η κόρη της πέθανε πάνω στη δεύτερη γένα και της άφησε τα δυο ορφανά. Ο πατέρας τους, χαρτοπαίχτης και μεθύστακας και με χίλια δυο κουσούρια, ζούσε ακόμα, που κακό χρόνο να έχει. Της είπανε πως ξαναπαντρεύτηκε, να χαλάσει κι άλλο σπίτι παναθεμάτων, γαμπρός να σου πετύχει. Έσφιξε η θιά Αχτίτσα τα δόντια, έσκυψε το κεφάλι και βάλθηκε να μεγαλώσει τα δυο ορφανά. Όπου έβρισκε δουλειά πήγαινε, μάζευε ελιές, σταφύλια, καλαμπόκια, έφτιαχνε ρακί από κούμαρα, πήγαινε στα ελαιοτριβία και μάζευε τη μούργα του λαδιού για το λιχνάρι της, ό,τι βάλει του ανθρώπου νους. Όμως το μάζεμα των σταχιών, εκείνων που ξέπεφταν από τα δρεπάνια των θεριστάδων κάθε Ιούνιο, ήταν αυτό που τις εξασφάλιζε τα απαραίτητα της χρονιάς, για να μην πεθάνουν τα ορφανά από την πείνα. Άφηνε κατά μέρος την τροπή, γυναίκα μοναχή της να μπαίνει στο βαπόρι. Εμπιστευόταν τα παιδιά στο Ζερμπινιό και μαζί με άλλες γυναίκες της φτωχολογιάς περνούσε από τη Σκιάθο στην Εύβοια. «Μας ήρθαν πάλι οι φουστάνες», τις κορόιδευαν μικροί και μεγάλοι. Μα εκείνη, αμίλητη, μάζευε υπομονετικά όσα στάχια της πολύτιμης οδειάς πέφτανε από τα κάρα. Και όταν γέμιζε ίσα με τέσσερα σακιά, αρκετά για να βγάλει τη χρονιά, έπαιρνε πάλι το βαπόρι και τραβούσε κατάκοπη για το νησί της. Μα τούτη τη χρονιά τίποτα δεν πήγε καλά. Ούτε οι ελιές, ούτε τα μπέλια, ούτε τα καλαμπόκια καρπίσανε. Ως και τα κούμαρα ξεράθηκαν. Και απέναντι στην Εύβοια τα στάχια δε μεστώσανε. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, βαρύς χειμώνας πλάκωσε το νησί. Βροχές δεν έπεσαν. Μονάχα χιόνι αδιάκοπο και ξεροβόροι τύλιξαν από το Νοέμβρη το έρημο νησί. Για 2-3 βδομάδες είχε προλάβει να μαζέψει ξύλα η θιά Αχτίτσα όταν έπιασε χειμώνας. Λίγο έκανε πως έφτιαξε ο καιρός στα μέσα του Δεκέμβρη και χύθηκε η γριούλα στα Ρουμάνια να μαζέψει ξερόκλαδα να μην παγώσουν τα ορφανά της. Και πάλι χειμώνας. Ούτε μια μέρα λιακάδα μέχρι τα Χριστούγεννα. Ο χιονιάς φυσούσε αδιάκοπα, το κρυσταλλωμένο χιόνι κρεμόταν σαν όριμο φρούτο από τις στέγες των σπιτιών και κανείς δεν είχε πια διάθεση για χιονοπόλεμο και παιχνίδια με το χιόνι.
Το απόγευμα στις 23 του Δεκέμβρη επέστρεψε ο γέρος από το σχολείο, χαρούμενος που για 2 εβδομάδες δεν θα είχε διάβασμα. Μα η πείνα του ήταν μεγαλύτερη από τη χαρά του. Γι' αυτό, μόλις μπήκε στο φτωχικό χαμόσπιτο, πριν αφήσει την τσάντα του, έτρεξε κατευθείαν στον ντουλάπι για να βρει κάτι να φάει. Μα το ντουλάπι ήταν άδειο, ούτε ένα ξεροκόμματο δεν υπήρχε. Η απελπισία γέμισε την παιδική του ψυχή, καθώς είδε πως η γιαγιά του έλειπε. Είχε πάρει τους δρόμους η φτωχή γριούλα για να βρει ένα κομμάτι ψωμί για τα ορφανά. Είδε την πατρόνα, την αδελφή του, ζαρωμένη δίπλα στο σβηστό τζάκι που σκάλιζε τη στάχτη προσπαθώντας να ζεσταθεί. Μα και η στάχτη ήταν μουσκεμένη από το λιωμένο χιόνι που τρύπωνε από την καμινάδα και κατρακυλούσε ως κάτω. Τότε πήρε την απόφαση. Ανέβηκε σε ένα σκαμνί, σκαρφάλωσε στο περβάζι του παράθυρου, το άνοιξε, στηρίχτηκε στο παραθυρόφυλλο και με το μικρό χεράκι του κατάφερε να σπάσει ένα κομμάτι από το κρυσταλιασμένο χιόνι που κρεμόταν από τη στέγη. Το έβαλε στο στόμα και ξεκίνησε να το ρουφάει λέμαργα. Έδωσε και ένα κομμάτι στην πατρόνα. Πεινούσαν τα κακόμοιρα. Δεν άργησε να φανεί η θιά αχτίτσα. Στο στήθος της υπήρχε ένα παράξενο φούσκωμα. Ο γέρος κατάλαβε αμέσως πως κάτι κρύβεται εκεί. Όρμησε πάνω της και μια κραυγή χαράς ξέφυγε από τα χείλη του όταν ανακάλυψε το κομμάτι το ψωμί στον κόρφο της. Ποιος ξέρει ποιον είχε παρακαλέσει, σε ποια πόδια είχε πέσει για να ταΐσει τα 2 πεινασμένα παιδιά. Ένας θεός ξέρει πόσο αγαπούσε τα ορφανά της. «Του παιδιού μου το παιδί, είναι 2 φορές παιδί μου», έλεγε μέσα της. Και έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της για να μην τους λείψουν τα απαραίτητα. Όμως ήταν πάντα αυστηρή και έκρυβε την αγάπη της βαθιά μέσα στην καρδιά της. Τον 7χρονο εγγονό τον έλεγε γέρο, γιατί είχε το όνομα του συγχωρεμένου του Μπαρμπαμιχαλιού και την πονούσε να τον λέει με το όνομά του. Την εγγονή της την έλεγε χαϊδευτικά πατρόνα, γιατί δεν μπορούσε να ξεστομίσει το βαφτιστικό της, Αργυρό. Το όνομα της μητέρας της που ξεψύχησε στη γέννα. Πέρα από αυτό, άλλο τρυφερό λόγο δεν έλεγε στα 2 παιδιά. Η αγάπη της για αυτά ήταν το άγρυπνο μάτι της, η προστασία της. Σαν βράδιασε, τους έστρωσε να κοιμηθούν και ξάπλωσε δίπλα τους. Τα συμβούλεψε να φυσούν κάτω από τα σκεπάσματα για να ζεσταθούν και τους υποσχέθηκε πως αν είναι ήσυχα, το πρωί ο Χριστός θα τους φέρει και ξύλα και ψωμί και φαγητό. Και απόμεινε ξάγρυπνη όλη νύχτα με τις πικρές σκέψεις να τις βασανίζουν το μυαλό. Το πρωί, παραμονή Χριστουγέννων, χτύπησε την πόρτα του φτωχόσπιτου ο Παπαδημήτρης. «Καλώς τα δέχτηκες», της είπε με πλατή χαμόγελο. «Καλώς τα δέχτηκε? Από ποιον? Ποιος την σκεφτόταν στον κόσμο?» «Έχω γράμμα για σένα», συνέχισε ο παπάς, καθώς τίναζε το χιόνι από τα ράσα του. «Πέρασε, παπά μου. Ας είχα έστω ένα ποτήρι ρακί να τον τρατάρω χρονιάρα μέρα», σκέφτηκε, καθώς ο Παπαδημήτρης δρασκέλιζε το κατόφλι του σπιτιού. Κάθισε ο σεβάσμιος γέροντας ένα σκαμνί και έβγαλε με επισημότητα έναν μεγάλο φάκελο με διάφορες φραγίδες και πολλά γραμματόσημα που από τη μια μεριά ήταν ήδη ανοιγμένος. Έβαλε μέσα το χέρι του και έβγαλε ένα διπλωμένο χαρτί. «Σε μένα έστειλαν το γράμμα, αλλά για σένα είναι», ξεκίνησε να λέει. «Για μένα?» άνοιξε τα έκπληκτα μάτια της η θιά αχτίτσα.
Σε λυπήθηκε ο Θεός και σε θυμήθηκε ο γιος σου από την Αμερική», συνέχισε ο γέροντας. «Ο Γιάννης μου από την Αμέρικα με θυμήθηκε, δόξασε ο Θεός, σταυροκοπήθηκε η θιά αχτίτσα». Φόρεσε ο γέροντας τα γυαλιά του και προσπάθησε να διαβάσει με τα λίγα γράμματα που γνώριζε κι αυτός. «Παπαδημήτρη, σου φιλώ το χέρι. Είμαι καλά και το ίδιο επιθυμώ και για σένα. Είναι χρόνια πολλά που ζω σε τόπο μακρινό στον Παναμά και δεν ξέρω αν ζει πια κανείς από την οικογένειά μου. Οι συμπατριώτες μας ζουν σε άλλους τόπους και έτσι ποτέ δεν κατάφερα να μάθω τι κάνουν οι δικοί μου. Μονάχα κάποιες φορές κάποιους συνάντησα, μα κι αυτοί, χρόνια πολλά ξενιτεμένοι, δεν ήξεραν να μου πούν. Αν ζουν οι γονείς μου, τους ζητώ συγγνώμη. Μη θαρούν πως τους λησμόνησα. Μα άλλα λογαριάζει ο άνθρωπος και άλλα ο Θεός προστάζει. Κάποτε παντρεύτηκα, μα χείρεψα. Ίσως έτσι είναι καλύτερα. Κακές αρρώστιες με βασάνισαν και έδωσα μάχη με τον θάνατο. Λίγα χρήματα προσπαθώ να μαζέψω, να γυρίσω στην πατρίδα, να πάρω την ευλογία των γονιών μου. Ας μην βαρυγκομούν, γιατί η προκοπή του ανθρώπου είναι θέλημα Θεού. Σου στέλνω μια επιταγή με ένα ποσόν για να το δώσεις στους γονείς μου, και αν όμοι γέννητο έχουν φύγει από τη ζωή, να το δώσεις στα αδέλφια και στα νύψια μου και να κρατήσεις κι εσύ ένα μέρος για το συγχώριο τους». Δεν έλεγε το γράμμα πόσο ήταν αυτό το ποσόν, μα καθόλου δεν την ένοιαζε αυτό την θιά αχτίτσα. Ο Γιάννης της, το στερνοπέδι της, ήταν ζωντανός. Φτερούγησε η καρδιά της μάνας, τα σπλάχνα της ταράχτηκαν και ένα φως πλημμύρισε το ρητιδιασμένο πρόσωπό της. Έφτανε αυτό για να αρχίσουν να χοροπηδούν ο γέρος και η πατρόνα, κι ας μην καταλάβαιναν τι είχε συμβεί. Πήρε την επιταγή η θιά αχτίτσα και πήγε στο μαγαζί του κυρ Μαργαρίτη, που έμπορος έλεγε πως ήτανε, μα όλοι το γνώριζαν πως ήταν ο τοκογλύφος του χωριού, μακριά από την ανάγκη του. Ρούφηξε μια πρέζα καπνού, τίναξε όσο έπεσε πάνω στα ρούχα του, κατέβασε τη σκούφια του, σούφρωσε τα φρύδια του, φόρεσε τα γυαλιά του και άρχισε να μελετά προσεκτικά την επιταγή. «Απ' την Αμέρικα, ε! Σε θυμήθηκε ο γιώκα σου, ε! Μπράβο του! Ας είναι καλά! Έχει τον αριθμό 10, μα δεν καταλαβαίνω τι νόμισμα είναι. 10 σελίνια, 10 φράγκα, 10 τάλιρα, 10... δαγκώθηκε πριν ξεστομίσει 10 λίρες. Να φωνάξουμε τον δάσκαλο να μας πει. Δεν μπορεί, εκείνος τα ξέρει». Ήταν ο δάσκαλος στο καφενείο. Τον φώναξαν και ήρθε. Σφιχτός, αυστηρός, λιγομίλητος. Δανείστηκε τα γυαλιά του κυρ Μαργαρίτη, πήρε στα χέρια του την επιταγή, προσπάθησε να διαβάσει τους λατινικούς χαρακτήρες, δυσκολεύτηκε κάπως και είπε: «Μπορεί να είναι αγγλικά, μπορεί να είναι και γερμανικά. Από πού ήρθε?» «Απ' την Αμέρικα», απάντησε ο κ. Μαργαρίτης. «Ε, τότε είναι σίγουρα αγγλικά», αποφάνθηκε με στόμφο ο δάσκαλος και διάβασε συλλαβιστά. 10 pounds sterling. Η λέξη sterling οπωσδήποτε σημαίνει τάλιρο, έχουν την ίδια ρίζα. 10 τάλιρα πρέπει να είναι. Δεν είμαι και χρηματιστής, άλλη είναι η δική μου επιστήμη». Έτσι είπε και έδωσε την επιταγή στον τοκογλύφο. Γύρισε την πλάτη και βγήκε βιαστικά από το παγωμένο μαγαζί για να επιστρέψει στη ζεστασιά του καφενείου. Έτριψε τα χέρια του ο κ. Μαργαρίτης, έξισε το κεφάλι του, σκέφτηκε για λίγο και ξεκίνησε να λέει στη γριούλα:
Τι τα θες αχτίτσα, δύσκολη καιρή, αναδουλειά, λίγα τα λεφτά. Πες πως εξαργυρώνω την επιταγή. Είναι αληθινή, είναι πλαστή, ποιος ξέρει. Θα τα πάρω ή θα τα χάσω τα λεφτά μου. Όλες οι ψευτιές από εκείνους τους μακρινούς τόπους μας έρχονται. Τριγυρνάνε οι ακαμάτιδες, δεν λέω για τον γιο σου να με συμπαθάς, και αντί για αληθινά λεφτά μας στέλνουν παλιόχαρτα. Σταμάτησε για λίγο και συνέχισε. Και να πεις πως είναι λίγα, 10 ολόκληρα τάλιρα. Αν είχα εγώ 10 τάλιρα θα παντρευόμουνα. Είναι και εκείνα τα ορφανά που τα λυπάμαι. Ας είναι. 1,5 τάλιρο θα κρατήσω μονάχα για την σκοτούρα που βάζω στο κεφάλι μου. Θα σου δώσω το λοιπόν 8,5. Ό,τι και να σου δώσω, χάρισμα θα είναι. Σώπασε, σαν κάτι να σκέφτηκε. Κάτι που είχε ήδη σκεφτεί εδώ και πολλή ώρα. Και ξαναείπε, «Α, μωρέ, πώς το ξέχασα». Ο συγχωρεμένος ο Μιχαλιός είχε αφήσει ένα χρέος και εκείνος ο Μπερμπάντης, ο γαμπρός σου, έχει κάτι δανεικά και αγύριστα. Πρέπει κι εγώ να πάρω πίσω τα λεφτά μου. Έτσι είναι το σωστό. Της γύρισε αμήλυτος την πλάτη, έχωσε τη μύτη του μέσα στα κατάστιχά του και άρχισε δήθεν το ψάξιμο. Κοίταν τούτα τα κατάστιχα, σαν χωράφια που καρπίζανε 2 και 3 φορές το χρόνο. Ό,τι έσπερνε, το θέριζε στο πολλαπλάσιο. Ξανά και ξανά. Κι ό,τι απόμενε, σαν ρίζα χωμένη βαθιά στη γη, θα ρεις πως βλάστενε ξανά και γέμιζε με χρυσά νομίσματα την κασέλα του τοκογλύφου. Έψαξε, βρήκε και έπιασε να λογαριάζει. 3 το λάδι, 3 το ξύδι, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Τι θα απομείνει για τη φτωχή γριούλα και τα ορφανά της. Και όταν πια απόσωσε τους λογαριασμούς του, ξεκίνησε να λέει, «Κάνει να σου δίνω», μα πριν προλάβει να τελειώσει την κουβέντα του, η πόρτα άνοιξε διάπλατα και εμφανίστηκε ένας Συριανός έμπορος, περαστικός για δουλειές από το νησί. Ο Θεός τον έστειλε. Χαιρέτησε, πλησίασε στο γραφείο του κυρ Μαργαρίτη που στο μεταξύ είχε χάσει το χρώμα του, πήρε στα χέρια του την επιταγή, τη διάβασε και είπε, «Επιταγή για 10 αγγλικές λίρες. Κάνεις και τέτοιες δουλειές, κυρ Μαργαρίτη?» «Για 10 αγγλικές λίρες?» ταράχτηκε η θιά Χτίτσα. «Άκουσα καλά?» «Ναι, για 10 αγγλικές λίρες», ακούστηκε με σιγουριά η φωνή του Συριανού. «Δική σου είναι?» «Ναι, δική μου είναι», απάντησε χαρούμενη η θιά Χτίτσα. Δάγκωσε τα χείλια του ο κυρ Μαργαρίτης. Την πάτησε. Ώρα που βρήκε να έρθει κι αυτός, προσπάθησε να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. «Μάλλον για 10 τάλιρα είναι», το είπε και ο δάσκαλος. «Σου λέω πως είναι για 10 λίρες αγγλικές. Καταλαβαίνεις ελληνικά, χριστιανέ μου? 10 λίρες αγγλικές, σίγουρα λεφτά. Θα την εξοφλήσεις ή θα την εξοφλήσω εγώ?» Και έκανε να ανοίξει το πορτοφόλι του, να δώσει τα χρήματα στην έκπληκτη γριούλα. «Μπορεί να είναι 10 λίρες γαλλικές», προσπάθησε να περιορίσει τη ζημιά ο άκαρδος τοκογλύφος. «Γαλλικές», απόρρισε ο Συριανός. «Τότε την εξοφλώ για 9 αγγλικές». Και χωρίς να περιμένει απόκριση, άνοιξε το πορτοφόλι του και έβαλε στα χέρια της έκπληκτης γριούλας 9 γυαλιστερές αγγλικές λίρες. Να γιατί ανήμερα Χριστούγεννα η θιά Χτίτσα φορούσε καινούρια μαντίλα και τα 2 ορφανά φορούσαν καινούρια πουκάμισα και παπούτσια για να ζεστάνουν τα πληγωμένα ποδαράκια τους.